μετά την ΙΤΑ, έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να βρούμε βηματισμό. Και ακόμα δεν έχουμε βρει, έτσι. Mm-hmm. Έχουμε σήμερα τον κύριο Μεϊμαράκη πρόεδρο του κόμματος, έχει το σύνολο των εξουσιών του εν ενεργεία προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Έχει το προσόν ότι ανοίγει το κόμμα πάλι πίσω και ακούνε όλες οι φωνές, γιατί είχαμε καταλήξει τοξική ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, τώρα είμαστε κι εμείς σε μια φάση αναπροσαρμογής. Και μέσα σε αυτή τη φάση αναπροσαρμογής γίνεται το έλα να δεις στη χώρα. Άρα πρέπει. Εγώ χαίρομαι που η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται μέσα σε αυτή την κρίση ως το κόμμα της ευθύνης και της ευρωπαϊκής προοπτικής. Διότι το εύκολο πράγμα ήταν. Το πολύ εύκολο να και για κάνουμε αντιπολίτευση και να λέτε ότι είναι. Αντιπολίτευση και να πούμε ότι υπάρχει. Όμως, κυρία Παπαγιάννη, γιατί εσείς. Αυτό δεν σημαίνει όμως, θέλω να προσθέσω, ότι αυτό το είπα και. Ότι δεν έχει ημερομηνία λήξης, έτσι. Δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Γιατί εσείς αποφασίσατε να πάτε σε μεσοβέζικες λύσεις και δεν λύσατε το πρόβλημά σας στο επίπεδο της ηγεσίας, κυρία Παπαγιάννη. Ενώ σωστά παραιτήθηκε ο προηγούμενος αρχηγός σας. Με πιέσεις, με ξεπιέσεις. Έφυγε τέλος πάντων. Αν ο κύριος Σαμαράς είχε, παραιτηθεί αμέσως μετά τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία σήμερα θα είχε τελειώσει το θέμα της ηγεσίας. Δεν το έκανε όμως. Το έκανε μέσα στο καλοκαίρι μετά το δημοψήφισμα και την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Θα ήτανε, επιτρέψτε μου να πω, άτοπο και σχεδόν και πρακτικώς αδύνατον. Mm-hmm. Να προχωρήσουμε σε διαδικασίες εκλογής από τη βάση Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο μήνα. Από την άλλη μεριά, το ενδεχόμενο των εκλογών καθιστά αναγκαία τη λύση, η οποία είναι μια λύση σοβαρή, είναι μια λύση πολυσυλλεκτική.